Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μα εδώ στο στούντιο ο Αντινάβαρχο Εναποστρατεία και σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα εθνική ασφάλεια, ο κύριο Αλέξανδρο Διακόπουλο. Καλή σα ημέρα, κύριε Νάβαρχε. Καλημέρα, κύριε Ναύαρχε. Και φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε το λόγο που σα καλέσαμε και θέλαμε τη γνώμη σα και την εμπειρία σα, καθώ ε, υπηρετείτε στο πολεμικό ναυτικό και θα έχετε υπηρετήσει περισσότερα από 40 ε, χρόνια. Γνωρίζετε τη θάλασσα, υπηρετήσετε σε μάχημε μονάδε ε, και με αυτή την εμπειρία σα θα ήθελα να μα πείτε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή της Ενάφτεξ, πώς έχει κινηθεί μέχρι σήμερα το Roots Race συνοδεία των τουρκικών πολεμικών φρεγατών και πώς έχει κινηθεί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ναι, είναι πολλά πράγματα μαζί. Ε, δεν θα αναφερθώ στο, στην τακτική κατάσταση, διότι δεν είναι αυτή την οποία παρακολουθώ ή αυτή που είναι το, το δικό μου κομμάτι. Ε, εξ όσων γνωρίζω, το Roots Race, μάλλον όπως ξέρουμε όλοι, το Roots Race συνοδεία σχεδόν όλου του στόλου, πάντως με μια πολύ μεγάλη κουστοδία ε, πλοίων, έχει μπει στην παράνομη Ναύτεξ, έχει μπει στην περιοχή και εκτελεί το, το σχεδιάγραμμα ερευνών, το pattern, να το πω αγγλικά, ερευνών. Ε, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί όταν έχει βγει όλος ο τόλος και μάλιστα μια χώρα η οποία είναι κατ' επανάληψη ε, παραβατική, μια χώρα η οποία λειτουργεί εκτό πλαισίου διεθνού δικαίου σε πάρα πολλέ περιπτώσει και όχι μόνο σε σχέση με τη χώρα μα, αλλά σε σχέση με τη χώρα μα ειδικά, δεν μπορούσε να αφήσουμε τον τουρκικό στόλο να είναι όλο έξω και εμεί να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να κάνουμε μπάνια και να αναγκαστικά λύσουμε. Λοιπόν, έχει κάνει το ρούτσρε, ε, κύριε το πολεμικό ναυτικό. Έχει κάνει έρευνε, έχει απλώσει κανόνε. Ναι, αλλά και πάλι είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Έχει κάνει έρευνε για να μην, ξε... μην κοροϊδευόμαστε. Η όλη του κίνηση μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν ήταν η πρώτη στή του και η βασική του επιλογή, δεν ήταν αυτός ο πραγματικός σκοπός των ερευνών. Δηλαδή, τι πρώτε μέρε δεν ήταν καθόλου έρευνες. Δεν είχε απλώσει καλώδια δηλαδή. Ούτε καν είχε απλώσει καλώδια, ούτε ακούγαμε, γιατί ακούγονται οι έρευνε αυτέ και έχουμε τον τρόπο με τα υδροφωνικά να ακούμε αν κάνει έρευνε ή όχι. Όταν εμεί εδώ το σηκώσαμε και στα μέσα ότι δεν κάνει έρευνε. Ε βγήκε λίγο εκτό, άπλωσε καλώδιο, επέστρεψε, έκανε κάποιε έρευνε. Κάποια στιγμή σήκωσε λίγο καιρό, σταμάτησε τι έρευνε. Ένα καλώδιο έχει, δεν έχει βγάλει δύο. 10 που... χιλιόμετρα είναι, είναι το διάστατες. καλώδιο. Πάντω δεν είναι. Mm. Ε, για να σα δώσω μια μεταφορά που καμιά φορά χρησιμοποιώ αυτό το μεταφορικό λόγο λόγω τη αγάπη μου στα σκυλιά και του γεροφόλτα. Ε, μαρκάρει την περιοχή του. Mm. Όποιο mm. έχει βγάλει βόλτο το σκύλο του, καταλαβαίνει τι εννοώ. Πάντω φαίνεται να έχει σαρώσει όλη τη θαλάσσια περιοχή τη ε, ναύτεξη σε κάποιε έρευνε. Ναι, έρευ πάνω κάτω. Πηγαίνει την περιοχή. Δεν, από εκεί δεν υπάρχει ο λιγονέγκιο. εφόσον έχει μπει και έχει κάνει και έρευνα στο και μισή ώρα, έχει κάνει την έμπρακτη αμφισβήτηση. Το ατύχημα πώ συνέβη με την φρεγάτα Λίμνο και το κεμάλ Ραίτ. Κοιτάξτε, τα ατυχήματα το είπε και ο κύριο Πρωθυπουργό στο διάγγελμά του. Όταν έχει τόσα πολλά πλοία με τόσο στενή επιτήρηση το ενό προ το άλλο. Ε, Εμεί κινούμαστε πάντα με προσοχή και πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό αποφυγή συγκρούσεω στη θάλασσα. Οι Τούρκοι επεδείχθησαν ότι δεν ήταν και σε αυτό πολύ ε, ικανή. ικανοί. Ο φόβο του, καταρχά, ότι βγήκε με όλο το στόλο, δείχνει ότι έχουν πραγματικό φόβο ότι η Ελλάδα με την αποτρεπτική τη ισχύ. και με τι συμμαχίε που έχει εδρεώσει. Ε, κάτι το θα, θα του κάνει. Δηλαδή είναι, είναι, αδιανόητο ότι έχει βγει με όλο το στόλο για Γιάννη και δεν είχε γίνει και ποτέ στο παρελθόν. Ε, δείχνει λοιπόν ότι ήταν και Πάρα πολύ σε συναγερμό, ώστε η παραμικρή κίνηση. Πήγαινε να αλλάξει θέση το, το, το πλοίο μα, το Λίμνο. πήγε να αλλάξει θέση, όχι να κινηθεί εναντίον αν κάποιου, απλώ mm. να αλλάξει θέση. Είχε πάρει μια εντολή να αλλάξει θέση. Ο άλλο παρεξήγησε τι κινήσει του Λίμνο και πήγαινε μπροστά με, με τρόπο τελείω άγαρμπο να του κόψει το δρόμο. Δεν του κόπηκε. Του κόπηκε η λαμαρίνα του πλοίου του Τούρκιου, καλό, όχι ο δρόμο του Λίμνο. Κύριε Διακόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ε, πλοίο το οποίο κάνει, όπως μας είπατε, έρευνες στην ε, περιοχή. Κάνει και έρευνες, κυρίως βόλτες. Και έρευνες, κάνει. και βόλτες και έρευνες. Α, εάν ε, η Τουρκία ε, βγάλει το γεωτρύπανο στην περιοχή ή και το φέρει και λίγο πιο δυτικά προς την περιοχή της Κρήτης, στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου, αυτό θα θεωρηθεί από την κυβέρνηση ως κλιμάκωση που θα μπορέσει να δικαιολογήσει και μία κλιμάκωση από την πλευρά της κυβέρνησης της αντίδρασής της απέναντι σε αυτό. Ναι. Ε, η κλιμάκωση δεν θα δικαιολογηθεί μόνο από το να βγάλει τον Είναι πάντα πολυπαραγοντικό και θα συναρτηθεί με πάρα πολλούς παράγοντες. Ε, η κυβέρνηση ακολουθεί μία σταθερή στρατηγική, η οποία στηρίζεται κυρίως και καταβάζει στο διεθνές δίκαιο. Επίσης, υποστηρίζεται από μια τεράστια διπλωματική προσπάθεια, η οποία έχει επιφέρει, όπως έχετε δει, πάρα πολλά αποτελέσματα. Προφανώς και αν έρθει με γεωτρύπανο, είναι μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Αλλά το να έρθει με γεωτρύπανο και πάλι πρέπει να δούμε τι... Δηλαδή, από τη διαδικασία ερευνών μέχρι τη διαδικασία του γεωτρύπανου, κανονικά εφόσον γίνονται σοβαρά πράγματα και όχι απλώς για να προκαλέσουν, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή γίνονται πρώτα δυσδιάστατε έρευνε, οι οποίε δείχνουν εάν κάτι υπάρχει, για να το κοιτάξουν καλύτερα στι τρισδιάστατε έρευνε, μετά να βγουν να διοδοτήσουν, να βρουν εταιρεία που ενδιαφέρεται, να έρθει με τον γιατρό πάνω αυτό κανονικά πέντε χρόνια. Αυτό που περιγράφετε έχει, έχει, έχει δρομολογηθεί. Αν έρθει με πάνω, έχει έρθει μόνο και μόνο για να σε προκαλέσει. Για να κάνει σοου. Για να κάνει σοου και να προκαλέσει θερμό επεισόδιο, να το έχει υπόψη αυτό. Δηλαδή, αν έρθει με γεωτρύπανο χωρί να έχει ούτε, ούτε του χάρτε, ούτε καν ένδειξη ότι εκεί υπάρχει κάτι, έχει έρθει για ένα σκοπό ναι. να προκαλέσει. Και πάλι όμω τώρα η πρόκληση θερμού επεισοδίου, εάν δεν στείλει γεωτρύπων, αλλά στείλει ένα ερευνητικό στη θαλάσσια περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου. Διότι υπάρχει ο κίνδυνο τώρα ο Ερντογάν να θέλει τη ρεβάν από το χτύπημα που εδέχτηκε το Κερμάλ Ρέστ. Άρα με κάποιον τρόπο θα ίσω να στείλει ένα δεύτερο ερευνητικό σκάφο π... πάλι μεταξύ τη θαλάσσια περιοχή ναι. και Καρπάθου. Το χτύπημα που δέχτηκε το Κεμάλ έχει να κάνει περισσότερο με την εικόνα και κυρίω την εικόνα προ το εσωτερικό του. Δηλαδή αυτή η εικόνα που αυτοί καλλιεργούν δεν συνάδει με το αποτέλεσμα να του μπει ένα πλοίο στη βάση με μια τρύπα στο. Ε, δεν είναι όμω αυτό το σημαντικό σε ένα επίπεδο στρατηγικό. Τη ρευάν, αν θέλει ο, ο... ο πρόεδρο Ερντογάν, τη θέλει από την Συμφωνία Ελλάδο-Εκύπτου η οποία του. Τον εξόργησε. Σε... Διεμβόλυσε το, το... το... το κολυβικό μνημόνιο και δεν είναι μόνο αυτό. Ότι σχεδόν του το καταργήσαμε με τον πιο, με, με το πιο καλό τρόπο, γιατί είναι στην τελείωστη βάση, στην έμπρακτη βάση του διεθνού δικαίου, αλλά του ανατρέπει και τα σχέδια για την γαλάζια πατρίδα. Αν τα δείτε, όλα αυτά είναι ένα σύνολο. Έρχεται αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία του τα σταματάει. Από εκεί ενδεχομένω να θέλει τη ρεβάνση. Ξαναλέω, χωρί να υπάρχουν πραγματικοί χάρτε, χωρί να υπάρχουν ενδείξει κοιτασμάτων, το να έρθει κάποιο ε, γεωτρύπανο, το οποίο εγώ δεν το βλέπω να έρχεται. Προσωπικά, Μπορεί να μην στείλει γεωτρύπανο, να στείλει όμω ερευνητικό σκάφο. Δηλαδή δεν... αλλά... να πάει στο πρώτο στάδιο. Αν έρθει ερευνητικό σκάφο, θα το αντιμετωπίσουμε. Πώ, με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε, όπω βλέπετε, υπάρχει μια. Το έχω πει και στο παρελθόν, υπάρχει μια μεγάλη εργαλειοθήκη. Δεν πα κατευθείαν στο τελικό. Δηλαδή η, η τελική Υπάρχουν η Αλλά προσπαθεί να την αποφύγει, πόσο μάλλον αν του αλλού είναι η στρατηγική του να σε προκαλέσει να χτυπήσει πρώτο, αλλά υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί τρόποι. Τίποτα όμω δεν, δεν φεύγει από το τραπέζι. Όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη μα είναι έτοιμα και ενεργά. Κύριε, διακόπτει ο για να το καταλάβω. Στη βάση τη πολιτική, ναι. διπλωματική, στρατηγική και γεωστρατηγικής κατάσταση θα κάνει η κυβέρνηση αυτό που εκείνη τη στιγμή ε, ε, περισσότερο θα εξυπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. Ορθώ καταλαβαίνω ότι το επίπεδο τη ελληνική αντίδραση ανατολικά του 28ου α, είναι διαφορετικό από το επίπεδο της αντίδρασης αν υπάρχουν έρευνες δυτικά, δηλαδή νοτίως της Κρήτης. Κοιτάξτε, υπάρχει μια, μια διαφορά. Η ανατολικά του 28ου θεωρούμε ότι είναι η φαλοκρηπίδα μας βάσει των προνοιών του δικαίου της θάλασσας. Αυτή η φαλοκρηπίδα όμως δεν έχει οριοθετηθεί σε μια συμφωνία με μια με μια διεθνή συμφωνία με μια άλλη χώρα. Στη δυτικά του 28, έχει υπάρξει μια οριοθέτηση με μια την πιο σοβαρή χώρα, την πιο μεγάλη χώρα, την πιο σημαντική χώρα. Με την Αίγυπτο. Της, τι είναι, με την Αίγυπτο. Εδώ λοιπόν δεν είναι διεκδικούμενο ή θεωρούμενο, είναι κατοχυρωμένο κυριαρχικό δικαίωμα. Ε, άρα η. Παραβίαση. Εδώ δεν έχουν πια αμφισβήτηση, έχουν παραβίαση. Η ναύτεξ όμω εκδόθηκε ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Δηλαδή και τα γέπια Περδοκάν... ναι, Περδάν... φρόντισε να είναι 100 φρόνισε... φρόντισε... γιάρδε ανατολικά. Να είναι στα όρια δηλαδή τη συμφωνία Ελλάδα και Γερμανία. 80 μέτρα, 80 Πιθανόν μέτρα γνωρίζει. Να μην ακουμπήσει. Θα δούμε. Δεν μπορώ ειλικρινά. Δεν είναι πολύ καλό να κάνουμε έτσι προβλέψει, γιατί ειδικά σε θέματα τα οποία είναι όπω σα είπα πολύ παραγωγικά και εισέρχονται πάρα, πάρα πολλοί παράγοντε. Ε, και είναι ακόμα δυσκολότερο να κάνει προβλέψει σε μια χώρα λίγαν επιθετική και απρόβλεπτη, όπω λένε, όπω η Τουρκία. Ε, ο Ερντογάν πραγματικά ε, ακολουθεί μια πολιτική, ε, προσπαθεί να ακολουθήσει μια πολιτική καταναγκασμού, μια πολιτική πίεση ή μπούλινγκ προ την Ελλάδα. Διαπιστώνω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει bullying στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα και ισχυρή και μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ και με σημαντικέ διεθνεί συμμαχίε και τη διεθνή υποστήριξη. Οπότε γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το, το brand affair. Κύριε Γκόβλε, είχατε εδώ στη, στο δικό μα κανάλι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν, πριν από περίπου ένα μήνα, α, πει ότι η ανάληψη στρατιωτική δράση ε, παραμένει στο τραπέζι. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι αμφισβητήσουν ε, ή παραβιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή η δήλωσή σα ισχύει και σήμερα, μετά και τι τελευταίε εξελίξει όπω σα είπα και πιο πριν, είναι ένα κομμάτι τη εργαλειοθήκη. Απλώ είναι η τελευταία καταφυγή. Δηλαδή, όταν όλα τα άλλα δεν έχουν δουλέψει, εφόσον βλέπει ότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να προσπίσει τα, τα κυριαρχικά σου, δικαιώ. σου δικαιώματα, είναι και αυτό λοιπόν μια επιλογή η οποία ποτέ δεν φεύγει από το τραπέζι. Από εκεί και πέρα, τα κυριαρχικά μα δικαιώματα μπορούμε να τα προασπίσουμε πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο στη βάση της στρατηγικής μας. Γιατί μην ξεχνάτε, εμεί είμαστε μια χώρα που ως στρατηγική έχει το διεθνέ δίκαιο. Άρα, οποιαδήποτε ενέργειά μα βγαίνει εκτό πλαισίου διεθνού δικαίου, είναι μια ενέργεια σπασμωδική και έξω από τη στρατηγική μα. Υπάρχει... Εφόσον μπορούμε λοιπόν με διπλωματικού και άλλου τρόπου να τα αντιμετωπίσουμε, θα το κάνουμε με αυτόν. Υπάρχει κίνδυνο, κύριε Νάβαρχε, την επόμενη εβδομάδα, εάν τελικά φέρουμε τη Συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου προ ψήφιση στη Βουλή, την ίδια περίοδο, ο Ταγέπ Ερντογάν να, να δώσει να πάρει άδεια η κρατική εταιρεία πετρελαίου ΤΠΑΟ στα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχει ζητήσει αυτή η εταιρεία, τα οποία βρίσκονται και έξι ναυτικά μίλια μακριά από, τις, από την Κρήτη. Θέλει δηλαδή απάντηση, ακόμα μία απάντηση, του Προέδρου τη Τουρκία στην κύρωση τη Ελληνογυπνή. Ναι, είναι εμφωνίας. πολύ πιθανό όμω αυτό που πρέπει να καταλάβουμε. Είναι πολύ πιθανό. Και εκεί θα δούμε πώ τα πράγματα θα, πράγμα θα εξελιχθεί, διότι υπάρχει και μία σύνοδο ευρωπαϊκή, η οποία έρχεται στο τέλο του μηνό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα επισημούν. Καθι... Οπότε θα δεν μπορούμε. Mm. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι εκεί που α πούμε, διότι ήταν η χώρα που προκαλούσε, η πρωτοβουλία ήταν στην άλλη πλευρά, δηλαδή επειδή προκαλούσε, έκανε μία πρόκληση και εμεί αντιδρούσαμε. Τώρα έχει περάσει η πρωτοβουλία στη δικιά μα πλευρά. Δηλαδή η Τουρκία είναι που αντιδρά σε δικέ μα ενέργειε. Εμεί κάναμε το συμφωνία με την Αίγυπτο και αυτοί βγήκαμε. Και εμεί θα κάνουμε ναι. την κύρωση. Είναι αυτοί τώρα που έχουν βρεθεί αυτό, όπω ίσω φαίνεται. Ε... Συνήθω εκείνοι λέγατε ότι και εμεί αντιδρούσαμε. Ακριβώ. Εδώ ναι. γίνεται το αντίθετο. Ναι. Δεν πρόκειται λοιπόν να το Δεν πρόκειται να ζητήσουμε μάθη από κανέναν για να κυρώσουμε. Μάλιστα με το που θα ανοίξει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα έρθει και η κύρωση τη. Πάντω δεν υπάρχουν συμφωνίας. σημάδια αποκλιμάκωση. Υπό την έννοια ότι η συνάντηση του κυρίου Πομπέου με τον κύριο Τσαβούσογλου δεν φαίνεται να έχει επί τη ουσία άμεσο αποτέλεσμα, από, αν κρίνουμε από τι δηλώσει που έκανε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία αμέσω μετά την τη ναι, συνάντηση. Ναι, πάλι κατηγόρησε την Αλλά Ελλάδα. Και πάλι... Ε, βλέπατε, ε, αν δείτε, τουλάχιστον όπω τα διάβασα εγώ, υπήρχε μια απόκληση σε ό,τι αφορά τι δηλώσει που έκανε ο κύριος Πομπέο και τι δηλώσει που έκανε ο κύριος Σαββούζοπλου. Mm. Ε, σε ένα μεγάλο βαθμό οι δηλώσει οι οποίε γίνονται από την τουρκική πλευρά αφορούν και το τουρκικό ε, εσωτερικό ε, σκηνικό, την ε, την εσωτερική κατανάλωση, την εικόνα που θέλουν να προβάλλουν τη ισχυρής Τουρκία με τον ισχυρό ηγέτη που όλος ο κόσμο φοβάται και σέβεται. Ε, δεν, ε, νομίζω ότι ακόμα και η συνάντηση του κυρίου Πομπέου με τον κύριο Τσαφούσοχλου ήταν μια μορφή πίεση, την οποία ε, ε, η Τουρκία καταλαβαίνει σιγά-σιγά. Βλέπετε εσεί τρόπο να ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικέ επαφέ. Σταματήσαν, σα ακύρωσαν την παραμονή τη ανακοίνωση ε, η, 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 η Τουρκία. Πώ θα ξεκινήσουν τώρα ξανά, πώ θα ξανακαθίσουμε στο τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου όταν αποχώρησαν με αφορμή την Αιγυπτιακή Συμφωνία, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να την ακυρώσει. Πώ λοιπόν, με ποιον τρόπο θα ξαναξεκινήσουν οι επαφέ μα, θεσμικά τουλάχιστον. Είναι εμφανέ σε μένα ότι η Τουρκία δεν είχε προσέλθει σε αυτέ τι επαφέ ή μάλλον ερχόταν. Πρόκειται να ξεκινήσει σε επαφέ χωρί πραγματικά να το θέλει. Με κακή πίστη και χωρί να είναι αυτό που η ίδια επιθυμούσε. Γι' αυτό προσπαθούσε από την αρχή να τι υπονομεύσει. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Το ότι ήταν ο Τσαβούσεχο που διέρεσε την. την τριμερή του Βερολίνου. Την τριμερή του Βερολίνου. Το ήταν για να το υπονομεύσει. Για να δημιουργήσει εδώ εσωτερικό πρόβλημα και να το υπονομεύσει. Δεν του βγήκε. Τρομολογήθηκε όμω ένα διάλογο από την τριμερή του Βερολίνου. Υπό την έννοια, οι διπλωματικοί σύμβουλοι Ελλάδα και Τουρκία ξεκινήσαν να συνομιλούν. Υπήρχε μια ανοιχτή επικοινωνία. Μεσολαβούσε και ο Χέκερ, ο διπλωματικό σύμβουλο τη Μέρκελ. Μέχρι που έγινε η συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου 9 Αυγούστου. Βγήκε μετά και η Ναύτεξ και σταμάτησε κάθε επικοινωνία. Πώ θα... θα αλλάξει. Ναι, θα συνεχίσω, έχετε δίκιο. Αλλά θα συνεχίσω σε αυτό. Μετά προσπάθησε με το ουρού τη Ραϊκή. Μετά το ναι. απέσυρε και μετά βρήκε την, την συμφωνία Ελλάδο-Αιγύπτου. Ε, για μένα όλα αυτά δείχνουν την κακοπιστία τη Τουρκία και την πρόθεσή τη να πάει σε άλλου είδου διάλογο. Το διάλογο με, με το πιστόλι στο τραπέζι, που, λέ, mm -hmm. που λέει η έκφραση. Ναι. Προφανώ είναι κάτι που δεν θα το ανεχθούμε και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα έρθουν στι διερευνητικέ διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι η Ελλάδα αυτή που έχει ανάγκη. Έχει η Τουρκία ίσω και περισσότερο. Με ποια έννοια η Ελλάδα προχωρεί λοιπόν. Έχει πάρα πολύ καλέ σχέσει με όλε τι χώρε τη περιοχή. Έχει φτιάξει την ΑΟΣ στα δυτικά τη με την Ιταλία. Έχει φτιάξει μερική έστω στα νότια με την Με την, Κύπρο όμω γιατί δεν προχωρά σε ορειοθέσει. Πάει αύριο ο κύριο. Σήμερα ο πάει. Που... πάει. Τώρα σήμερα... ναι, ο κύριο Υπουργό Εξωτερικών. Ναι, αλλά δεν πάει για να ανακοινώσει συμφωνία. Όταν είσαι μια χώρα του διεθνού δικαίου, πα σύμφωνα με τι πρόνοιε του διεθνού δικαίου. Όλα είναι στο τραπέζι και όλα θα τα κοιτάξουμε. Αλλά με την Κύπρο υπάρχουν και άλλε χώρε που είναι στην περιοχή. Όπω παραδείγματο χάρη είναι η Αίγυπτος. Και η Τουρκία, άμα θέλετε. Άρα πηγαίνεις Άρα για ποιο λόγο δεν προχωράμε σε οριοθέτηση άμεσα. Διότι έτσι όπω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν ήταν ούτε η Αίγυπτο έτοιμη να προχωρήσει περισσότερο και δεν υπήρχαν οι προποθέσει. Αλλά δεν έχει φύγει εκτό ίσα ίσα. Είναι στο τραπέζι. Ναι. Είναι στη συζήτηση ναι. αυτό το πράγμα. Ωραία. Είναι στι επιλογέ μα. Κύριε Ναύρχη, Γι' αυτό κύριε... σα λέω ότι δεν είμαστε εμεί οι οποίοι θα πρέπει να είμαστε επισπεύοντε. Εμεί έχουμε τι δυνατότητε και έχουμε τι επιλογέ. Είναι η Τουρκία η οποία έχει την ανάγκη κάποια στιγμή να καταλάβει ότι μόνο μέσω των ερευνητικών επαφών μπορεί να. και διεθνού δικαίου. Ευχαριστούμε, διεθνούς δικαίου. ευχαριστούμε ναι. πάρα κύριε πολύ, κύριε, 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 κύριε. κύριε ευχαριστούμε κύριε. πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη κουβέντα. Σε ελπίσουμε θα πάνε όλα καλά για τη χώρα. Πάμε τώρα στην Μαρία Τζαχαράκη.